που διανύουμε για την πορεία της πανδημίας στην Κύπρο, με την ανησυχία να παραμένει στα ύψη λόγω της εκτόξευσης των περιστατικών. Στο πιο δύσκολο στάδιο από την αρχή της πανδημίας του κορονοϊού βρίσκεται η Κύπρος, με την εβδομάδα που διανύουμε και την επόμενη να καταδεικνύουν αν και τα τελευταία αυστηρότερα μέτρα που πάρθηκαν είναι ικανά να περιορίσουν την εξάπλωση του ιού. Δεν θα έλεγα ότι έχουμε περάσει τη γραμμή επιστροφής αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον είμαστε πολύ κοντά σε αυτή τη γραμμή, αλλά σίγουρα η κατάσταση είναι πολύ κρίσιμη. Μια κατάσταση η οποία αν στο τέλος της ημέρας δεν αποδώσουν ούτε τα μέτρα αυτά, ιδίως με την υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, δεν αφήνει άλλη επιλογή από το απευκταίο σενάριο. Δεν πετύχει ούτε αυτό μαζί με το mini lockdown το οποίο έχει γίνει στη Λεμεσόν και στην Πάφων, τότε τουλάχιστον από αυτά που γνωρίζω εγώ, δεν έχει και πολλά άλλα πράγματα να κάνουμε εκτός από το lockdown, το οποίο κατά την ταπεινή μου άποψη πρέπει να μην είναι ούτε καν στο τραπέζι. Η υποχρεωτική χρήση μάσκας ακόμα και σε εξωτερικούς χώρους, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσε σύγχυση αλλά και αντιδράσεις. Στην πλειοψηφία τους οι πολίτες έδειξαν να πειθαρχούν, κάτι που ικανοποιεί και τους ειδικούς, οι οποίοι ωστόσο δεν έκρυψαν την δυσφορία τους στις επικρίσεις που δέχτηκαν για την απόφαση αυτή από μερίδα ανθρώπων, που είτε θεωρούν ότι πρόκειται για ακραίες αποφάσεις, είτε γιατί είναι αρνητές του ιού. Γράφονται κατά καιρούς ότι όλοι έχουμε ένα κέρδη και όλες αυτές τις ηλικιώδεις που μπορεί να πει κάποιος. Λοιπόν, εμείς είναι καλά να το διευκρινίσετε αυτό. Να βοηθήσουμε αυτό. Τη χώρα μας. Αυτό που μπορούμε να βοηθήσουμε. Αν δεν μας θέλουν, εγώ έχω 100 δουλειά να κάνω. Εμείς δεν παίρνουμε αποφάσεις. Όλα τα μέλη της Επιστημονικής Επιτροπής, συμπεριλαμβανομένο και εμένα, κάνουμε εισηγήσεις. Δεν είμαστε εκτελεστικά όργανα. Την αρνητική πρωτιά πάντως αυτή τη στιγμή σε αριθμό κρουσμάτων κατέχει Λεμεσός, με περισσότερα από 300 επιβεβαιωμένα περιστατικά, με την Πάφο να ακολουθεί στην δεύτερη θέση και την Λευκοσία στην τρίτη. Οι ειδικοί δεν μένουν όμως με σταυρωμένα τα χέρια. Όπως αποκάλυψε πρώτο το ΟΜΕΚΑ, Υπουργός Υγείας και Επιδημιολογική Ομάδα επεξεργάζονται πλάνο μέτρων με ορίζοντα το 2021. Αυτό περιλαμβάνει σε περίπτωση που η επιδημιολογική εικόνα δεν παρουσιάσει βελτίωση περαιτέρω περιορισμούς σε γάμους και βαφτίσεις. Με την παρουσία σε γεύμα ειδείπνων να φτάνει τα 150 άτομα αντί τα 350 και το κλείσιμο χώρων εστίασης σε παγκύπριο επίπεδο νωρίτερα. Αν όμως υπάρξει βελτίωση, ενδεχομένως να υπάρξουν χαλαρώσεις σε ό,τι αφορά τις συναθρήσεις μέχρι 10 άτομα και να επιτραπεί η παρουσία μικρού αριθμού φιλάθλων στα γήπεδα. Ήδη κάποια μέτρα βρίσκονται σε ισχύ μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2021. Οι οποιασδήποτε αποφάσεις πάρθουν θα έχουν ως πλάνο την συγκεκριμένη ημερομηνία ή και κάποια παράτασή της.